Καλώ ήρθατε κύριε Συντικάκη. Έχουμε κριτικού συνέχεια. Χθε είχαμε τον κύριο Μαμουλάκη και γι' αυτό θέλω και τη δική σα γνώμη για το τι πρέπει να γίνει ο χώρο του αεροδρομίου όταν λειτουργεί στο Καστέλι. Μάλιστα. Ε, είχε έρθει τελευταία, στην, ένα από τα τελευταία νομοσχέδια, η σύμβαση που αφορούσε το αεροδρόμιο Καστελίου. Εμεί ω Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα καταψηφίσαμε αυτή τη σύμβαση. Ναι, είναι λογικό, αλλά τα αεροδρόμια. Και μάλιστα την είχαμε χαρακτηρίσει και ληστρική σύμβαση που θα εξυπηρετήσει συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα και κατασκευαστικά αλλά και ξενοδοχειακά συμφέροντα. Ναι, αλλά δεν μπορείτε να τη σταματήσετε. Οπότε α το ξεπεράσουμε αυτό. Το αεροδρόμιο στο Καστέλι θα γίνει. Για το παλιό αεροδρόμιο, εσεί ω ως, ως Ηρακλιώτη, βασικά θα ήθελα, ω άνθρωπο τη τοπική κοινωνία, τι θα θέλατε να γίνει εκεί. Κοιτάξτε, καταρχά να ξεκαθαρίσουμε το εξή. Ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ποτέ. Κάποια επιστημονική μελέτη ε, κατά παραγγελία να το πω, του κράτου, του αρμόδιου Υπουργείου, με τη σφραγίδα και την υπογραφή κάποιου υπουργού. Ποιο είναι εκείνο που αποφάσισε ότι πρέπει να γίνει ένα αεροδρόμιο στο Καστέλι, ή ποιο είναι εκείνο που λέει ότι δεν πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία του το αεροδρόμιο, το εφιστάμενο αεροδρόμιο στη Νέα Λικαρνασό. Καλά, αυτό σα το λέω κι εγώ. Θέλω δηλαδή είναι αυτά ένα, τα ερωτήματα αεροδρόμιο, τα... είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την Κρήτη. Κοιτάξτε, υπάρχει και ο αντίλογο. Να ξεκαθαρίσουμε εμεί ω κόμμα, δεν είμαστε κάποιο μελετητικό γραφείο που μπορούμε να δώσουμε οδηγίε προ να να κάνουμε κάποια μελέτη και να υποδείξουμε τον τάδι ή τον δίνα χώρο που μπορεί να χωροθε, θε, θε, χωροθετηθεί. χωροθετηθεί και να φτιαχτεί ένα νέο αεροδρόμιο. Εμεί πολιτικά θέτουμε το ζήτημα και λέμε ότι όλε οι κυβερνήσει μέχρι σήμερα έχουν τι δικέ του ευθύνε γιατί ακριβώ δεν προχώρησαν σε αυτή τη διαδικασία. Αντιθέτω, με fast track διαδικασία ήρθε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο με τη σύμβαση αυτή, η οποία χαρακτηρίστηκε ω εξαιρετική από την πλευρά μα. Χαρακτηρίστηκε επίση ω απαράδεικτη από του ίδιου του κατοίκου τη περιοχή, που βλέπουν ότι αποψηλώνεται η περιοχή με ε, εκατοντάδε χιλιάδε στρέμματα ελαιοδέντρων από τι πιο παραγωγικέ περιοχέ τη Κρήτη. Ενώ την ίδια στιγμή ακούγονται και οι αναλλακτικέ λύσει που θα μπορούσαν να υπάρξουν. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε μελετητικό με γραφείο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι ήταν αναγκαίο αυτό το αεροδρόμιο στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν διασφαλίζει ούτε στους κατοίκους την ασφάλεια αλλά και την παραμονή τους στον τόπο που μεγάλωσαν, που έζησαν και έκαναν τις περιουσίες τους ούτε φυσικά και στους ο, ε, μεταφερόμενους, ως, ο, ε, τους τουρίστες κλπ. Ναι. Διότι θα αυξηθεί κατά πολύ το κόμιστρο. Εκτό των άλλων, πρόκειται για ένα ανατοϊκό αεροδρόμιο. Να το βάλουμε στο τραπέζι τη συζήτηση και αυτό. Που σημα... Μάλιστα η σύμβαση λέει ότι απαλλάσσεται το ΝΑΤΟ, οι επιχειρησιακέ δραστηριότητε του ΝΑΤΟ από οποιαδήποτε τέλη. Γιατί Κύριε ξέρετε, Λιχάκη, εγώ ένα αεροπλάνο ένα τι να, να με κάνει με το παλιό αεροδρόμιο και τώρα μου λέτε για το, με το... ΝΑΤΟ. Με το παλιό αεροδρόμιο. Ναι, με το παλιό σα λέω. Το παλιό αεροδρόμιο, τι να, να σα πω, θα μπορούσε, θα μπορούσε να παραμείνει και να επεκταθεί έχοντα. Ω δεδομένο πλέον ότι η 126η μοναρχία μάχη που συνορεύει στο εφιστάμενο αεροδρόμιο φεύγει πλέον. Και μιλάμε για πολλέ εκτάσει. Για χιλιάδε τρέμματα Αυτό σα λέω ότι αφού δεν θα παραμείνει. Αφού... Ε, ναι, αλλά σα είπα και εγώ ότι. Ό,τι και αν κάνετε εσεί δε, στο πω... το Καστέλι θα γίνει. Έχετε κάποια πρόταση. Εσεί έστω ω ιδιώτη, ω άνθρωπο. Ε, ε, αν το θεωρείτε ω δεδομένο ότι θα, θα γίνει, παλιό. τότε προ τη κουβέντα. υπάρχει κάποιο λόγο κουβέντα ε, εφόσον λέμε ότι θα γίνει. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι εγώ αρμόδιο, δεν είναι το ΚΚΕ και κανένα πολιτικό κόμμα, να σα πω την αλήθεια, για να πει εάν το υφιστάμενο αεροδρόμιο μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του. Δεν μπορεί να πει εάν το, το, το νέο αεροδρόμιο που θα γίνει είναι εκείνο που θα λύσει όλα τα προβλήματα. Επαναλαμβάνω, και στην περίπτωση του υφιστάμενου αεροδρομίου και στην περίπτωση του νέου αεροδρομίου προφανώς εξυπηρετούνται άλλα συμφέροντα. Υπάρχουν αντιτιθέμενα ξενοδοχειακά και τα κατασκευαστικά συμφέροντα που οι μεν θέλουν να παραμείνει το υφιστάμενο και οι δε θέλουν να φύγει από το σημείο που είναι και να πάει στο νέο αεροδρόμιο. Φυσικά, πώ θα μεταφέρεται ο πολίτη του Ηρακλείου, τη Κρήτη, από το Ηράκλειο μέχρι το αεροδρόμιο που είναι κάτι ε, αρκετά χιλιόμετρα, ε, χωρί να έχει φτιάξει έναν εθνικό δρόμο, που εδώ προκύπτει η κατασκευή του λεγόμενου βόρειου ειδικού άξονα τη Κρήτη ω απαραίτητη προπόθεση για να μπορεί με ταχύτατο τρόπο να μεταφέρει το άλλο στο αεροδρόμιο. Άρα λοιπόν προκύπτει τι βόρειο δικό άξονα θέλουμε, θα γίνει, έχουμε χιλιάδε θανάτου. Λοιπόν, ή δεν μέρα. έκανα καλή ερώτηση, ή δεν την έκανα με ωραίο τρόπο, οπότε πηγαίνουμε. Το όχι, με... δεν είναι... 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 είναι, Το ερώτημα είναι πραγματικό. Επίσης, και το δικό μου είναι πραγματικό. Υπάρχει το ένα πραγματικό ερώτημα ότι συνήθω τέτοια τόσο μεγάλα έργα έχουν από πίσω την εξάντληση πρώτα των προηγούμενων εναλλακτικών λύσεων. Υπήρχε μεγάλη συζήτηση στο Ηράκλειο για πολλά χρόνια για τη δυνατότητα να εκταθεί προ την 126 και άρα να αποκτήσει από εκεί και την επιπλέον χωρητικότητα προ τι πτήσει και να λυθεί το μόνο πραγματικό πρόβλημα του υπάρχοντος αεροδρομίου, που είναι η ρήπανση. Ε, τη ίδια τη Νέα Αλικαρνασού. Αε... Υπήρχαν και παλιότερε προτάσει για το λοξόδιάδρομο. Καπλώ όλο... τώρα συζητάμε και πώ υπήρχε Δημιουργήθηκε και άρχισε να αναπτύσσεται το αεροδρόμιο τη Σιτίας που έπαιρνε, πήρε Τις ένα μέρο τη κίνηση. Και παρόλα αυτά επιταχύνθηκε ένα αεροδρόμιο το οποίο. Να για, για μια τέτοια επαρχιακή περιοχή φτιάχνει μια συνθήκη πολύ μεγάλη ανατροπή, η οποία έχει ζήσει, έχει περάσει από αυτά τα μέρη. Είναι τεράστια ανατροπή να περνάει ναι, από τα μέρη. Εγώ θέλω σαν... να να βλέπει ναι. ότι γίνει το αεροδρόμιο το εκεί. Κράτος, εκεί. Αν το κράτο είχε μια ολοκληρωμένη πρόταση, μελέτη, που η κατασκευή ενό νέου αεροδρομίου θα ήταν απαραίτητη με αποκλειστική ευθύνη του κράτου και όχι των ιδιωτών. Γιατί ξέρετε τώρα με αυτή τη σύμβαση δίνει πρίκα στου ιδιώτε του δίνει 300 εκατομμύρια από το κρατικό ταμείο ω σημείο εκκίνηση όταν. Τι σημείο εκείνηση, όταν το σύνολο της, του κόστου κατασκευή αγγίζει τα 500, 550, 550 εκατομμύρια ευρώ και δίνει το ελληνικό δημόσιο 300 εκατομμύρια. Πρίκα, στην κατασκευαστική εταιρεία για να φτιάξει αυτό το αεροδρόμιο. Άρα δεν θα πρόκειται για ένα δημόσιο αεροδρόμιο, για ένα κρατικό αεροδρόμιο. Εντάξει, εγώ, κύριε για ένα ιδιωτικό καημένας, αεροδρόμιο. Έκανα μια απλή ερώτηση. Τι να κάνουμε με το το αεροδρόμιο. Εγώ όπως να σα πω κάτι. Τύπου ελληνικό. Όπως ε, ε, ευχαριστώ πολύ ελληνικό. που μου φρεσκάρατε το ζήτημα του αεροδρομίου. Και μα δίνει τη δυνατότητα να το επαναφέρουμε στην ατζέντα τη συζήτηση αυτή, γιατί θα προκύψει και στην πορεία ξανά πάλι αυτή η συζήτηση. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορεί να το τα, ξαναβρούμε τα... στην κουβέντα μα. Και, και μάλιστα με πολλά παράπλευρα ζητήματα, όπω είναι ο βόρειο οδικό άξονα, όπω σα είπα. Αν κοιτάξετε στα δεξιά. Πάντω, σίγουρα δεν θα, δεν θα είναι κρατικό αεροδρόμιο. Βλέ. Θα είναι ένα ιδιωτικό αεροδρόμιο που δεν ωφελεί ούτε του ντόπιου, του κατοίκου τη περιοχή, που είναι νησέλος, κατά κύριο ναι. λόγο αγρότε, ούτε φυσικά και του τουρίστε ε, Ναι, Που έχουν περιπαρά στο λοιπόν. μεγάλο κεφάλαιο. Θέλω να σα ρωτήσω, κύριε Σιντιχάκη, μια ερώτηση που κάνω σε όλου του κουκουέ φίλου μου. Ε, το είδατε το Τσερνόμπιλ, τη σειρά. Όχι, δεν έχει τύχη να τη δω. Δε, δεν την είδατε σκεμμένα, δηλαδή αποφύγατε να τη δείτε, λέτε δεν έχει να μου πει τίποτα ή. Πα, δεν, δεν έχω τέτοια Απλώ δεν έτυχε να την δω ω ταινία. Όχι. Ξε, ναι, τη σειρά αυτή που λέτε. Τη σειρά αυτή ναι, είναι ναι, 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 ναι. καταπληκτική. Ναι. Για <laughs> να ε, Εμένα πάντω μου έκανε τρομερή εντύπωση η ανάλυση του ριζοσπάστη. Υπάρχουν από αυτό το χώρο του θεάματο, υπάρχουν κατά τη γνώμη μου δύο εμβληματικά άρθρα του ριζοσπάστη που έχουν γραφτεί τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει Παναγιώτη. Το ένα ήταν η κριτική στο Game of Thrones. Δεν το έχω Το οποίο έλεγε ότι είναι μία σειρά η οποία αναδεικνύει την ίδρυγκα στον υπεριαλισμό, την αλωτρίωση των ανθρώπων ε, και όλα αυτά. Και το δεύτερο είναι επίση η, η κριτική στο Τσερνόμπιλ, όπου αναφέρει ότι είναι μια στημένη ε, επιχείρηση δυσφήμιση του σοσιαλισμού από το Χόλιγουτ κλπ. Εσύ, Παναγιώτη, το έχει δει. δει. Έχω δει δύο επεισόδια. Ε, με βάση την πληροφόρηση που είχαμε εκείνο τον καιρό δηλαδή και ό,τι έχω διαβάσει, δείχνει να είναι αρκετά κοντά στα γεγονότα. Δεν είμαι ω προ το κομμάτι τη δυσφήμιση του, του σοσιαλισμού. Ούτω ή άλλω, η δεκαετία του 80 είναι μια περίοδο που οι αντιφάσει τη Σοβιετική Ένωση οξύνονται. Δεν έχω δει, την δεν έχω δει την, τα επεισόδια που μάλλον δείχνουν περισσότερο την κρατική διαχείριση. Καταλαβαίνω ότι ήταν μια. Ε, ε, βγαίναν και τα προβλήματα. Όπω έχει και ο ηρωισμό. Έχει και τα δύο στοιχεία. Ναι. Έχει δηλαδή και τα, και τα, τα προβλήματα. Και προφανώ είναι και και η δυσκολία που υπήρχε σε σχέση με την, ε, αυτό που θα λέει κανείς διαφάνεια. Μην ξεχνάτε ότι τότε ξεκινάει και η ίδια η έννοια της διαφάνειας να επανέρχεται. Είναι μεγάλη, μεγάλη συζήτηση, αν θες τη μια γνώμη, η, η πυρηνική ενέργεια ήταν πάντα μια προβληματική συνθήκη και στις δύο πλευρές γιατί ήταν πάντα συνδεδεμένοι με, και με το πολεμικό μέρος ναι, απλώς το ατύχημα επέβαλε, επέβαλε, και έγινε από εκεί δηλαδή κάπου... ατυχήματα ατύχημα, έγιναν ναι. και από τι δύο πλευρές και ατύχημα είχαμε και στην μετασοσιαλιστική εποχή στην προηγμένη στην Ιαπωνία, Ιαπωνία. Ναι. αν θες, εγώ πιο πολύ, με, πιο πολύ θεωρώ καλό που βγήκε αυτή η σειρά για να μας θυμίζει ότι είναι πάντα επικίνδυνη η πυρηνική ενέργεια και δεν υπάρχει fail safe, α το πούμε έτσι, σύστημα παραγωγή ενέργεια τέτοιου, τέτοιου είδους. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση ε, το τι σηματοδότησε εκείνο το πράγμα σε σχέση με τη συνολικότερη κατάσταση τη Σοβιετική Ένωση. Και φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με το πώ κανεί ορίζει πια τη συνθήκη εκείνη τη περίοδο. Θα τα πω και μετά με τον Αντώνη Καρπετόπουλο που θα συζητήσουμε για εσά. Κύριε Συντιχάκη. Ε, πιστεύετε ότι υπάρχει ακόμα και σήμερα λόγος δυσφήμισης του σοσιαλισμού της Σοβιετικής Ένωσης του κομμουνισμού ε, γιατί προφανώς υπάρχει και μάλιστα γίνεται μια προσπάθεια ξαναγραψίματος ιστορίας όλες αυτές οι θεωρίες ε, είναι αποτελεί για κάποιους πια απειλή ο κομμουνισμός του φασισμού στους... με τον με το κομμουνισμό του Στάλιν με τον, το Σταλιν... ο... με τον το, Σταλινισμό το, το... όχι με τον κομμουνισμό το... κοιτάξτε ο, ο αντικομουνισμό έχει πολλέ πλευρέ. Ο εκλεπτισμένο αντικομουνισμό περνάει μέσα από διάφορα ιδεολογήματα, φιλολογίε κτλ. Όπω για παράδειγμα αυτή η σύγχρονη τη ταύτιση του κομμουνισμού με τον φασισμό. Και ξέρετε, η Σοβιετική Ένωση ήταν εκείνη που έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στο φασισμό, στο χιτλερισμό. Με, με τη μεγάλη και αντιφασιστική δύναμη του κόκκινου στρατού το 1945 και αυτό που δεν μπορεί να χωνέψει το υπεριαλιστικό σύστημα, το καπιταλιστικό σύστημα, είναι ακριβώς αυτό. Ναι, αλλά πιο Ότι πριν, Μολότοφ, πήγαμε το οριστικό, με τον το Ρίπετροφ και κάναμε ένα σύμφωνο. Βεβαίως, και η Σοβιετική Ένωση αναγκάστηκε για λόγους τακτικής κάνει ένα και για λόγους ελεγμού ναι. ναι. να κάνει αυτό το σύμφωνο, κερδίζοντας χρόνο, προκειμένου να προετοιμαστεί στην έτσι και αλλιώ προαποφασισμένη ε, επίθεση που θα δεχόταν η Σοβιετική Ένωση, και μάλιστα με τις υπογραφές εγκλέζων Αμερικανών και άλλων υπεριαλιστικών δυνάμεων που είχαν προκύψει νωρίτερα με δικές τους συμφωνίες ανοχή απέναντι στο Χίτλερ δηλαδή η επίθεση απέναντι στη Σοβιετική Ένωση ήταν προαποφασισμένη η Σοβιετική Ένωση λοιπόν και ο Στάλιν που ηγήθηκε αυτού του αντιφασιστικού αγώνα υπέγραψε αυτή τη συμφωνία και δόθηκε η δυνατότητα η Σοβιετική Ένωση να προετοιμαστεί για δύο χρόνια δεν κάνουν λάθος κράτηση αυτή η συμφωνία να προετοιμαστεί και να οδηγηθούμε τελικά στη μεγάλη αντιφασιστική νίκη το 1945. Δηλαδή, κατά τη γνώμη σα, δεν υπάρχουν σκοτεινέ πτυχέ στο, στο σταλινισμό. Στη... Ακούστε με να σα πω τώρα στι λεπτομέρειε να πιάσουμε ή να δούμε ε, τι γενική δεν εικόνα. Δεν είναι Και η γενική, η γενική εικόνα λέει ότι η Σοβιετική Ένωση σε όλο το χρονικό φάσμα τη ύπαρξή τη ήταν εκείνη που στάθηκε στα, απέναντι στα επαναστατικά κινήματα στηρίζοντας ως αλληλέγγυα αυτά τα επαναστατικά κινήματα το φιλελληνικό κίνημα σε ολόκληρο τον κόσμο. Άλλωστε σήμερα είναι φανερή η απουσία της Σοβιετικής Ένωσης στο παγκόσμιο ε, χάρτη και στο παγκόσμιο γύρις και βλέπουμε την επιθετικότητα του υπεριαλισμού παντού που επεμβαίνει χαρακτηρίζοντας λαούς κινήματα ως τρομοκράτες Μα θέλετε στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Βουγκοσλαβία, παλιότερα κτλ. Άρα λοιπόν η Σοβιετική Ένωση ε, έχει γράψει τη δική της ιστορία. Την έχει γράψει ο Σοβιετικός λαός. Η εργατική τάξη και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης λάθη και παραλήψεις βεβαίως έγιναν. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα λάθη και οι παραλήψεις προφανώς θα συνέχιζε αυτή η πορεία η, η μεγαλειώδη πορεία του Σοβιετικού Λαού και τη Σοβιετική Ένωση ω μια πολυεθνική χώρα. Και επιτρέπετε μια, ερώτηση. Ε, παρόλα Παρ' όλα αυτά, δεν είναι εφικτό κανεί ταυτόχρονα ας πούμε, να υπερασπίζεται πράγματα που είπατε τη συνεισφορά στην, στην παγκόσμια ειρήνη, την αλληλεγγύη σε αντιαπικιοκρατικά κατά Του... Προφανώ την ειδικά του φασισμού. Και ταυτόχρονα λέει ότι δεν μπορεί κανεί εύκολα να πει, α τα μια λεπτομέρεια ότι ας πούμε, σε καθαρίσει τη δεκαετία του 30. Εκτελέστηκαν εκατοντάδε χιλιάδε άνθρωποι ούτε, ούτε α, και, που, που είχαν συμμετάσχει στην Οκτωβριανή Επανάσταση. Υπάρχει, ή, υπάρχει ή, αντίλογο απέναντι. Σε αυτά. Που, που είχαν <σχελίως> συμμετάσχει στην Οκτωβριανή Επανάσταση. Όλοι αυτοί ήταν επαναστάτε ή ας πούμε το γεγονό ότι ε, ενώ μπορούσε να έχει πολύ μεγάλη πρόοδο κοινωνικ-, στι κοινωνικέ πλευρέ, στι κοινωνικέ παροχέ, στι εγγύησει που προσέφερε. Υπήρχε μια αίσθηση ότι ήταν οι κοινωνίε που είχαν και καταπιεστικέ ή εξαναγκαστικέ πλευρέ. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την αποτίμηση και να πούμε και το ένα και το άλλο, και από αυτό στείλει και ανάλυση να βγει και ένα συμπέρασμα για το πώ θα μπορούσε όντω στο, στον 21ο αιώνα να δει κανεί πώ θα ήθελε μια σοσιαλιστική προοπτική. Κοιτάξτε, η, η επανάσταση του 1917 δεν ήταν καμιά βελούδινη επανάσταση. Ήταν η επανάσταση των Πολσεβίκων, η επανάσταση τη εργατική τάξη στη Ρωσία τότε. Συγκροτήθηκε ένα πολυεθνικό κράτο. Αυτό το πολυεθνικό κράτο έπαιξε σημαίνοντα ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Προφανώ η πορεία για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση δεν ήταν μια ευθεία γραμμή. Υπήρχαν προφανώ συγκρούσει. Υπήρχαν αντιθέσει και συγκρούσει με το παλιό καθεστώ, το τσαρικό καθεστώ. Ε, και μάλιστα λόγω απουσίας σημαντικών στελεχών που θα μπορούσαν να είχαν πλαισιώσει το κρατικό μηχανισμό. Στην, στο νέο σύστημα οικοδόμηση του σοσιαλισμού, αξιοποιήθηκαν στελέχη του παλιού καθεστώτο. Ε, να μην ξεχνάμε ότι η Σοβιετική Ένωση ε, αποτελούνταν από πέντε διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά συστήματα: Πατριαρχικό, Φεουδαρχικό, ε, Καπιταλιστικό, το νέο, το Σοσιαλιστικό που οικοδομούνταν. Άρα, λοιπόν, είχε σοβαρότατε αντιθέσει στο ιστορικό, παρόλο που η εργατική τάξη έδειχνε να βγαίνει δυναμικά στο προσκήνιο και μάλιστα να δημιουργήσει τη δική της επανάσταση το 1917. Άρα, Οι εκαθαρίσεις που λέτε και τα λοιπά. Ε, όχι που λέμε, που έγιναν. Που έγιναν, που λέτε εσείς ότι έγιναν. ήταν αποτέλεσμα αυτών των συγκρούσεων σε μια διαπάλη, σε μια διαμάχη εάν θα επικρατήσει το καινούριο που αφορούσε την οικοδόμηση του σοσιαλισμού ή θα πισωγυρίσει πίσω στο τσαρικό σύστημα. Διαφορετικά πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό. Άρα λοιπόν, Άρα έχει πολύ μεγάλη... Τα λέτε, όταν ε. λέω λοιπόν ότι πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα, ενώ πρέπει να τη δούμε στην ολότητά τη. Και όχι να παίρνουμε μεμονωμένα γεγονότα που άλλα μπορεί να είναι υπαρχτά ή να μεγενθύνονται και να καλύβουν τη γενική εικόνα. Έτσι. Άρα λοιπόν την πορεία οικοδόμηση τη Σοβιετική Ένωση και του Σοσιαλισμού πρέπει να τη δούμε κάτω από αυτό το πρίσμα. Και φυσικά επικράτησαν οι αντεπαναστατικέ δυνάμει μετά το 1980, με τη λεγόμενη περαιστρόικα τη διαφάνεια, που ουσιαστικά αποτέλεσε και το υπόστρωμα για την συνολική ανατροπή, και μάλιστα εισάγοντα την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγή από εκεί που είχε καταργηθεί όλε τι προηγούμενε δεκαετίε. Ναι κρίνει, Ντιχάκελα, είχε και λαϊκό έρισμα. Η, η ανατροπή. Δεν θα έστεκε. Δε η του σοσιαλισμού δεν ήταν απλά επί στο το 1980 ξεκίνησε πολλέ δεκαετίε νωρίτερα. Ναι, αλλά και Έτσι. οι Ανατολικογερμανοί φεύγαν με τα τρένα καημένοι. Δηλαδή... Να σα πω κάτι, έχει κανένα νόημα σήμερα και μάλιστα τέτοια ώρα να κάνουμε αυτή την κουβέντα όταν εδώ προκύπτει προσφυγικό μεταναστευτικό η κατασταλτική πολιτική τη κυβέρνηση απέναντι στου πρόσφυγε και του μετανάστε, όταν εδώ ετοιμάζονται νέε φορολαφρήσει για τι μεγάλε επιχειρήσει και σε βάρο του λαού, όταν εδώ συμβαίνουν πράγματα και θάματα που θα συνεχιστούν. Οι αυτέ οι μνημονιακέ πολιτικέ μέχρι το 2060, με τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, κοροϊδεύοντα τον κόσμο, ότι ξέρετε δεν θα είναι τόσο, αλλά θα μειωθούν αυτά που δείχνουν λοιπόν, η να κυρία Λαγκάρντ. Αυτά είναι που καίνε σήμερα το λαό. Ήθελα να κάνω μια με... ερώτηση για τον Εμφύλιο, αλλά δεν θα την κάνω. Λοιπόν. Ε, κάντε μια εκπομπή, ναι. κάντε μια εκπομπή με και, εκπομπή και ιστορικό καλέστε μα. Και μπορείτε δυσκευτά. να καλέσετε μάλιστα και ανθρώπου από το ΚΚΕ, από την Κεντρική Επιτροπή, άλλα στελέχη που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτό το αντικείμενο και να σα πληροφορήσουν, πληροφορήσουν και να σα δώσουν πλήρη εικόνα Σωστά. για το πώ αντιλαμβανόμαστε με κόμμα αυτά τα ζητήματα. Όχι ότι δεν μπορώ να σα δώσω μία απάντηση, σα έδωσα μία απάντηση. Αλλά αν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε μία αποκλειστικά τέτοια εκπομπή και να ανοίξουμε όλο αυτό το Νομίζω ζήτημα. Νομίζω θα έχει, έχει ενδιαφέρον γιατί στην ελληνική Βεβαίως. τηλεόραση δεν έχει γίνει μια ανοιχτή συζήτηση Βεβαίως. για τον εμφύλιο. Α πούμε. Για να, ε, δεν Ο... έχει γίνει. Μπορούμε να πούμε θα γίνει, τι λοιπόν, θα γίνει με του πρόσφυγε και του μετανάστε, του λοιπόν 12.000 χιλιάδες... μετανάστε στη Μόρια, αυτά τα, 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 τα σύγχρονα νταχάου που, έχει, που πάμε διαμόρφωσε πάμε δούμε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα τώρα. πρέπει να το διαχειριστεί η κυβέρνηση αυτή την αύξηση του προσφυγικού ρεύματο και του ανθρώπου που έχει. Σίγουρα εδώ, όχι, όχι με μέτρα ένταση και καταστολή που επιλέγει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το νόμο και τάξη, εμπάση περιπτώσει που. Ε, εκδήλωσε εξ αρχή με την ανάληψη τη κυβερνητική εξουσία και που φυσικά έστρωσε τον δρόμο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την απαράδεκτη και εγκληματική συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία. Την οποία φυσικά τη συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία, έτσι, παρόλο που έλεγε προεκλογικά ότι θα καταργήσει τα hot spot, παρόλο που έλεγε ότι θα μεταφέρει του πρόσφυγε στην υπηρετική Ελλάδα με κύριο στόχο να του προωθήσει στι χώρε προορισμού του και ούτω καθεξή. Τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνουν. Μάλιστα συμβαίνει το εντελώ αντίθετο. Και αυτή η απόφαση του Κισαία, η καταστροφική απόφαση του Κισαία, ουσιαστικά ε, επεκτείνει την εφαρμογή τη συμφωνία, μάλλον συμφωνεί συνεχίζοντα την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία για τη συνέχιση τη λειτουργία αυτών των άθλιων hot spot. Εσεί είπατε προηγουμένω ότι στη Μόρια αυτή τη στιγμή είναι πρόσφυγες μετανάστες. Ε, οι 4.500 ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς που η χωρητικότητά τους είναι μόλις 3.000 και, σήμερα και οι, άνθρωποι και από οι υπόλοιποι ζουν Άρα. δεξιά και αριστερά κάτω από άθλιες συνθήκες. Ναι, γιατί η κυβέρνηση και φυσικά, φαίνεται ότι τελικά αυτή να διαχειρίζεται αυτή την πολιτική, αυτό που παρέλαβε. Αυτή, δηλαδή, την αυτό πολιτική, που βέβαια, αυτή την άθλια πολιτική πρωτίστως τη δέχονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες και φυσικά και οι κάτοικοι αυτών των περιοχών και τη Μυτιλίνη και τη Χιού και τη Σάμου και τη. Τις... περιοχών. τι προτείνει το ΚΚΕΠ. Το πρώτο πράγμα, κατά τη γνώμη μα, είναι ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η, 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 η στήριξη τη συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Που στο όνομα ε, του σταματήματο τη προσφυγική ροή ουσιαστικά έχει δώσει ρόλο στο ΝΑΤΟ και στο Φρόντεξ να αλωνίζουν να στο, στο Αιγαίο, να περιπολούν έχει μετατραπεί το Αιγαίο σε ένα ξέφραγο αμπέλι. Με πρόσχημα λοιπόν αυτό, ουσιαστικά θέλει να επιβάλλει το status quo οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ και από κοντά η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των σφοδρότατων των ανταγωνισμών που διεξάγονται στην ευρύτερη περιοχή για τους υδρογονάθρακες, για το φυσικό αέριο, για τους δρόμους περάσματος και το καθεξής. Το, πρώτο πράγμα Τι είναι αυτό. Γίνει, λοιπόν. Το δεύτερο, να κλείσουν όλα τα hot spot και στα νησιά και στον Ευρώ. Και πού να πάνε οι πρόσφυγε. Θα πρέπει να μεταφερθούν οι πρόσφυγε και οι μετανάστε σε αξιοπρεπή κέντρα φιλοξενία στην υπηρετική Ελλάδα και φυσικά να εξεταστούν τα αιτήματα όλων των προσφύγων και των μεταναστών για να πηγαίνουν στι χώρε του πραγματικού προορισμού του. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, να σα διακόψω λίγο. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Αν καταγγείλουμε τη συμφωνία με την Τουρκία, αν φύγουν τα ανατοϊκά σκάφη και τα σκάφη τη Frontex από το Αιγαίο. Οι ροέ προ την Ελλάδα θα πολλαπλασιαστούν. Θα έρθει ένα πάρα πολύ μεγάλο κύμα ανθρώπων Αυτό αποδεικνύει... το οποίο δεν θα μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Αυτό αποδεικνύει το βρώμικο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει κάθε λόγο να τα βρίσκει καλά με του Τούρκου, με, τις... με την αστική τάξη τη Τουρκία, όχι με τον τουρκικό λαό. Έτσι, να μην ξεχνάμε ότι είναι ο πιο σημαντικό στρατηγικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία. Του δίνει αδρί... αδρά... α... χρηματοδότηση πολύ μεγάλη προκειμένου να προωθούν ουσιαστικά του πρόσφυγε προ τη δική μα χώρα, ε, ε, μετατρέποντα την Ελλάδα σε χώρα εγκλωβισμού των προσφύγων. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Χώρα εγκλωβισμού. Άρα αυτά τα περί της τη Ευρωπαϊκή Ένωση εξαϊλώνονται δεν στην πραγματικότητα. Έχουν η αποδείξει και κατά το πρόσφατο αντίφαση, παρελθόν, αλλά Συνδιχάκ. και τώρα, δηλαδή... ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω και η Συμφωνία του Δουβλίνου, ε, δεν αποτελούν ούτε παράγοντες Σταθερότητα, ασφάλεια, ούτε και επίλυση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Και φυσικά ούτε το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται για να σταματήσουν οι ροέ προ την Ελλάδα. άμα φύγει το ΝΑΤΟ, άμα καταγγείλουμε τη συμφωνία, θα ε, έρθει φύγει... άμα... ένα εκατομμύριο ε, 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 κόσμο. Κοιτάξτε, αν, αν βάλουμε αυτά τα διλήμματα, τότε καλο είναι το ΝΑΤΟ στην Ελλάδα, καλώ είναι οι ΗΠΑ, καλώ είναι οι ΗΠΑ στρατηγικό εταίρο τη Ελλάδα, καλώ η Ελλάδα είναι μεντεσέ για την εξυπηρέτηση του ιδρυματολογικού στρατηγικού γιατί έχετε δίκιο όλοι αυτοί να φύγουν και να καταγγείλουμε τη συμφωνία. Τι θα κάνουμε με το ένα εκατομμύριο προσφύγων που θα έρθει στην Ελλάδα, από τα τέσσερα που είναι τώρα στην Τουρκία. Επαναλαμβάνω, η αύξηση των προσφυγικών ροών έρχεται ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αυτή λοιπόν η συμφωνία πρέπει να καταγγελθεί από την ελληνική κυβέρνηση και πιέζοντα προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν υποθέσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μα ακούσει και τα λοιπά, να παίξουμε κάποιο σπουδαίο ρόλο, έτσι ώστε να ακυρωθεί αυτή η Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, να σταματήσει η χρηματοδότηση προ την mm -hmm. Τουρκία που υποτίθεται είναι για του πρόσφυγες μετανάστες Αλλά Ελλάδα, στην, πραγματικότητα, στην πραγματικότητα ενισχύει τι ροέ προ την Ελλάδα, εγκλωβίζοντας με βάση τη συμφωνία του Δουβλίνου του πρόσφυγε και του μετανάστε στην Ελλάδα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Άρα λοιπόν πρέπει να καταγγελθεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, θα πρέπει να διεκδικήσουμε να καταργηθεί η Συμφωνία του Δουβλίνου και να μεταφερθεί όλο αυτό ο κόσμο στην υπηρετική Ελλάδα σε κέντρα φιλοξενία που να είναι με αξιοπρέπεια, με ό,τι το... αυτό πρακτικά συνεπάγεται. Και μάλιστα να του δοθεί. Γιατί Ποιος η, η αυτά, κυβέρνηση τη Ναι, Ποιο θα τα πληρώσει. Ενώ ότι αν χρηματοδότηση τη της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν, εάν τώρα Αν η νέα αυτό το πλαίσιο, θα μα κόψει και τη χρηματοδότηση. Εάν τώρα Ένωση. η Νέα Δημοκρατία ανακαλύπτει τη σχέση του κυρίου Καμένου με τη ΜΚΟ, καλώ, δεν λέω εγώ όχι, δεν έχει παρά να διεκδικήσει οι ευρωπαϊκέ χρηματοδοτήσει που πάνε για του πρόσφυγε και του μετανάστε να μην πηγαίνουν μέσω των ΜΚΟ σε αυτού αλλά να έρχονται στο ελληνικό κράτο και το ελληνικό κράτο να φροντίζει, να φροντίσει να δημιουργήσει τέτοιου χώρου αξιοπρεπή για την ε, μεταφορά του στην υπηρετική Ελλάδα και να φτιάξει αυτά τα, 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 τα αξιοπρεπή κέντρα φιλοξενία. Ναι, θέλω να πω σε αυτό που λέτε προφανώ. Ε, όντως Όντω, με ό,τι αφορά τα κριτήρια τη αξιοπρέπεια και τη ε, ανθρωπιστική μεταχείριση, ε, η, η, η λογική που έχει κυριαρχήσει αυτή τη στιγμή και ήταν η, η, η σιωπηρή ή μάλλον όχι και τόσο σιωπηρή παραδοχή της συμφωνίας ήταν ότι θα εγκλωβίζονται και θα εγκλωβίζονται κατά προτίμηση στα νησιά. Προφανώς και θα μπορούσε, είναι εφικτό και θεμητό, ε, με στην υπηρετική Ελλάδα ασφαλή ασφαλής άφηξη, δηλαδή να επανακατοχυρώσουμε... Να δεν να την... πάγουν χρήματα να τους νικάσουν σπίτια στους ανθρώπους. Υπάρχουν δηλαδή, χρήματα υπάρχουν και ταυτόχρονα, χρήματα, υπάρχουν, και ταυτόχρονα με το υπάρχουν, και, υπάρχουν και εξοπλισμοί για να βρούμε όχι, την, τρόπους να, τις περίφημες αποθήσεις όχι, που γίνονται στη Θάλαπη και, και Για τη διαχείριση του προσφυγικού, για τους για ανθρώπους διαχείρισεις... που είναι εδώ, θα μπορούσαν να τους έχουν ακόμα και σε διαμερίσματα με τόσα χρήματα που έχουν διατεθεί. Σου, για τη διαχείριση προσφυγικού θα σου επαναλάβω ε, μία φράση που την είπε ένας κοινωνικός ερευνητής που ασχολήθηκε με τις πολιτικές στέγασεις και είπε ότι ενίοτε σε καταλήψεις στέγασης με ελάχιστα χρήματα γίνονταν πολύ περισσότερα από ότι σε κέντρα με πολύ ευρύτερα κονδύλια. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Άλλο λέω. ότι προφανώς στο κομμάτι που λέει φτάνουν με ασφάλεια, άρα... Ξεμπλέκουμε λίγο με την επιτήρηση των συνόρων και κοιτάμε την ασφάλεια αυτών των ανθρώπων. Αυτή είναι ντροπή για, για τη χώρα μα, για τον πολιτισμό να πρέπει πρώτα να κινδυνεύσει για να μπορεί να φτάσει κάπου να θέσει το έτοιμά σου. Γιατί δεν υπάρχει τρόπο να πάρει ένα αεροπλάνο και να πει ότι θα φτάσω σε μια πόλη ευρωπαϊκή και θα ζητήσω άσυλο. Πρέπει να κινδυνεύσει, να σε μαζέψουμε, να έρθει στην Ελλάδα, να κάνει έτοιμα mm. και να μπει με συμφωνία. Το ερώτημα, το ερώτημα είναι πώς πολιτικά θα μπορούσε να εξασφάλιζε ε, η ελληνική πλευρά ε, τη, τη δυνατότητα της άφηξης στις, στους τόπους προορισμού. Γιατί ε, το πρόβλημα που, που αντιμετώπισε η χώρα και το 2015 και, και υπάρχει ακόμα και σήμερα είναι ότι οι άρνηση των ευρωπαϊκών χωρών να δεχτούν από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή ακόμα και αν εσύ κάνει σωστά τη διαδικασία, τους παραλάβεις με ασφάλεια, τους δώσεις ταξί ταξιδιωτικά έγγραφα που μπορούν να έχουν ω άνθρωποι που χρήσουν ανθρωπιστική προστασία. Ε, δεν τους παραλάβουμε. Δεν Η τους παραλάβουμε. Γερμανία πήρε Α, ένα εκατομμύριο... Το ε, θέμα ε, είναι πώς ναι, θα μπορούσαμε ναι. να βρούμε τρόπους να... Ακόμα και ο τρόπος που είχε βρει ο ΣΥΡΙΖΑ ω κυβέρνηση, ποτέ δεν υλοποίησε το στόχο που είχε υποτίθεται προσυμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση των προσφύγων προ τι χώρε που έχουν μόνο, προσφύγες. μόνο Ένα επανεν... πάρα πολύ μικρό μόνο επανεν... ποσοστό. Επανε... μόνο, μόνο ποσοστό. Μόνο, μόνο, μόνο ποσοστό. οι επανενώσει ε, Τα λειτουργήσαν και αυτέ Ένα από τα αιτήματα που έχει το ΚΚΕ να προχωρήσουν άμεσα όλε οι οικογενειακέ επανενώσει αφού. Τους, δίνεται, τους δοθεί η δυνατότητα και για δεύτερη αίτηση, σε δεύτερο βαθμό, για την αίτηση ασύλου. Έτσι. Το οποίο το κατέργησε τώρα η Νέα Δημοκρατία. Στη, στη λογική του νόμου και τάξη, σε τελική ανάλυση. Άρα λοιπόν υπάρχουν λύσει. Υπάρχουν τρόποι. Το ζήτημα είναι ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένε Πολιτείε και το ΝΑΤΟ θέλουν να συντηρούν αυτό το καθεστώ προσφυγιά και μετανάστευση και θέλουν να το συντηρούν ω αποτέλεσμα τη αιτία που δημιουργεί όλα αυτά που είναι η πολέμοι, οι σφαγέ, οι καταστροφέ, είτε είναι στη Συρία, στο Ιράκ, στο Ιράκ. Ο υπεριαλισμό στα γνωστά. Πάμε τα λίγο στα. Δεν στα είναι απλά γνωστά. Μπορεί να θεωρούνται αυτονόητα, αλλά νομίζω ότι το κίνημα που πρέπει να αναπτυχθεί αλληλεγγύη και αντίδραση απέναντι σε αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται στι Ευρωπαϊκέ και τι ελληνικέ κυβερνήσει πρέπει να έχει συγκεκριμένο στόχο. Και ο στόχο είναι ακριβώ αυτό. Δηλαδή ότι σήμερα το μεγάλο κεφάλαιο στα πλαίσια των οξύτατων ανταγωνισμών και των έλεγχων εδαφών, περιοχών και πλουτοπαραγωγικών πηγών δημιουργεί φτώχεια, προσφυγιά, μετανάστευση με ό,τι συνέπειες έχει αυτό. Και μάλιστα Συνδιχά, θυμόμαστε πριν από λίγα χρόνια όταν η Μέρκελ δίνοντας οδηγίες προς ναυτιλωμένους έλεγε ποιους ακριβώς φωτογράφιζε Ποιου ακριβώ μετανάστε και πρόσφυγε θα ήθελε στη χώρα τη. Δηλαδή, ποιου, αυτού που έχουν ειδίκευση, αυτού που έχουν κάποιο σχετικό μορφωτικό επίπεδο, ω φτηνό εργατικό δυναμικό για να καλύψει τι ανάγκε του γερμανικού κεφαλαίου. Πάντω, από την άλλη πλευρά, αν μου επιτρέπετε, και να μην πιάσουμε και την κουβέντα, αν δείτε τα στατιστικά και του δείκτε, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κόσμο είναι στο καλύτερο σημείο που ήταν ποτέ. Δηλαδή. Ε, βρίσκεται στο σημείο με τη λιγότερη φτώχεια σε σχέση με το παρελθόν, πάντα εννοώ, με τους λιγότερους θανάτους από πείνα, φυσικές καταστροφές κτλ. Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν μια ροπή προς την καταγγελία, ωστόσο ο κόσμος πηγαίνει Πού καλύτερα. Πού υπάρχουν αυτά τα στοιχεία για να Είναι τα... Είναι παντού, δηλαδή άμα κοιτάξετε τα στοιχεία για την εξέλιξη της ακραία φτώχεια ανά τον κόσμο. Ε, πριν από 10 χρόνια ήταν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε ακραία φτώχεια. Σήμερα είναι 600 εκατομμύρια. Αν δείτε τα στοιχεία των ανθρώπων που πεθαίνουν από την πείνα, πια οι θάνατοι από τι συνέπειε τη διατροφή είναι περισσότερη από του θανάτου που πείνα. Εγώ τα στοιχεία που έχω. Ο, υπάρχει μια τεράστια υπερσυγκέντρωση στην Η Συνολική πλούτου. εικόνα που υπάρχει παγκόσμια λέει ότι η φτώχεια, η εξαθλίωση, η προσφυγιά, η μετανάστευση, το τράφικινγκ, το εμπόριο ανθρώπινων ψυχών. Μεγαλώνουν. Προφανώ μεγαλώνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, Υπάρχει νομίζω αφιβολία περί αυτού. Σίγουρα μεγαλώνει η σχετική ανισότητα. Ε, το οποίο είναι διαφορετικό από ό,τι. Ε, ε, Αυτό μεγαλώνει. Δηλαδή, από και τη σχετική φτώχεια. Αυτή σίγουρα. Θα τη συζητήσουμε. Ε, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορεί να μην πεθάνει επειδή δεν έφαγε το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ. Έτσι, αλλά κριτήριο είναι οι ολοένα και αυξανόμενε ανάγκε που έχει ένα εργαζόμενο σήμερα. Αν το παιδί του θα πάει σχολείο. Εγώ μιλήσα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό που λέτε εσεί είναι επίση σωστό. Ναι, ε, είναι σωστό αυτό Θέλω εγώ να πω ότι η φτώχεια δεν είναι κατά ανάγκη πεθαίνω στον δρόμο όπως πεθαίνουν στην κατοχή, που βέβαια σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, ειδικά στην υποσαχάρια περιοχή, ε, σε περιοχές της Ασίας, ε, στη Λατινική Αμερική, υπάρχουν περιπτώσεις ε, ομάδων, πληθυσμών κτλ. που πεθαίνουν βεβαίως και από την πείνα. Αλλά σήμερα η φτώχεια έχει μια διαφορετική έννοια. Δηλαδή όταν, όταν δεν έχει σπίτι και μένει σε μια τρόγλη και στο περιτράπεζα τράπεζα, όταν δεν μπορεί να σπουδάσει το παιδί σου, όταν δεν έχει τη δυνατότητα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψη, όταν, όταν δεν μπορεί να καλύψει σύγχρονε, βασικέ, αυτονόητε βιωτικέ ανάγκε, ε, βέβαια είσαι κάτω από τα όρια τη φτώχεια. Και τα, το, ε, 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 ειδικά στην ελληνική κοινωνία, έχουν διευρεθεί τα όρια τη στόχη αυτή. Λοιπόν, πάμε και σε κάποια άλλα θέματα γιατί πια μα. Δηλαδή, μας μπορώ να σα πω συγγνώμη γι' αυτό. Ναι. Ο μέσο ε, μεικτό μισθό στη μερική απασχόληση παραμένει στα επίπεδα του 2011, στα 400 ευρώ. Ο καθαρό είναι 335 ευρώ ή 13 ευρώ το μεροκάματο. Αυτό τι είναι τώρα, δεν είναι φτωχός. Ναι, ξέρετε, Αυτός μπορεί αυτό να, ήθελα να σα ρωτήσω. Να, ότι να πάει το παιδί του σχολείου, μπορεί εργασιακές να πάρει φάρμακο ή συνταξιούχο. Οι εργασιακέ σχέσει έχουν επιδεινωθεί. Έχουν γίνει ελαστικέ. Οι εργαζόμενοι έχουν απολέσει δικαιώματα, πόρου. Ναι, ε, αλλά, ε, αλλά αυτή είναι στο 25% πάρα του, πολλά. Του, 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 του εργατικού δυναμικού. Όχι, αφήστε το με να Το 25% του εργατικού δυναμικού είναι με ένα τέτοιο μέσο μεικτό μισθό. Να ναι. ναι, έχετε δίκιο. Εγώ αυτό που απορώ είναι πραγματικά έχουν συμπιεστεί τόσο πολύ τα εισοδήματα, τα δικαιώματα και όλα αυτά ο κόσμο, γιατί δεν βγαίνει στο δρόμο, γιατί δεν συντάσσεται πίσω από τα πανό του πάμε και να βγει να διαμαρτυρηθεί. Δηλαδή, το ρωτάω και στου δυο σα. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί που μπορεί κάποιο να θέσει το τραπέζι. Ε, ο, ο κόσμος διαχρονικά διαψεύστηκε από τις φρούδες ελπίδες του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, Τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέτε για το ΣΥΡΙΖΑ, έχει μια βάση, ότι έχει απογοητευτεί κάποιε. Συνολικά πλέον... και διαχρονικά, άμα το δει κανένα, έχοντα την εμπειρία πλέον ο ελληνικό λαό και οι εργαζόμενοι, ε, έχουν απογοητευτεί από αυτέ τι πολιτικέ. Θα μου πει κάποιο, καλά, δεν βλέπει τη διέξοδο. Προφανώ και υπάρχει διέξοδο. Αλλά ξέρετε, πολλέ φορέ η, η φτώχεια, η πίνακη η εξαθλίωση είναι κακό σύμβουλο. Είναι πολύ κακό σύμβουλο. Την ίδια στιγμή υπάρχουν αναχώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτέλεσε αναχω... ανάγχωμα απέναντι σε... στην διαφαινόμενη επιρροή που είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα σε κάποια χρονική στιγμή. Η περίπτωση Βουαραμφάκη τώρα που εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή δεν αποτέλεσε ένα ανάχωμα απέναντι. Ε, προσ... προσ... Κάποιο προσ... μπορεί, μπορεί να σα πει Κόμμα ότι φταίει και το κουκουέ που είναι ανεπαρκέ, υπάρχουν... δεν μπορεί να πείσει. Ε, ε, μπορεί δε, να δεν πείτε... υπάρχει τρομοκρατία στου χώρου δουλειά. Εδώ παίρνουν μέτρα τώρα για την απαγόρευση τη απεργία. Που για να, για, για να πάρει απόφαση θα παίρνει πλέον ηλεκτρονικά την απόφαση και όχι με απόφαση γενική συνέλευση του σωματείου. Θέλει και την πλειοψηφία και ηλεκτρονικά. Πρέπει να έχει το 50 συν ενό κλάδου κάποιων χιλιάδων εργαζομένων. Το 50 συν 1% υπό αυτέ τι συνθήκε που το κίνημα είναι στα κάτω του και όχι στα πάνω του. Δηλαδή στην πραγματικότητα σου απαγορεύει να πάρει απόφαση για μια απεργιακή κινητοποίηση. Αλλά θα μου πει έτσι κι αλλιώ. Όσες απεργίες έχουν γίνει μέχρι σήμερα, το 95% έχουν βγει παράνομε και καταχρηστικές. Στο απαγορεύει. Δηλαδή, να να η σε προτρεπει να κανεις καλυτερο κινημα να η απειλη τρομοκρατια στους χώρους δουλειάς, τα σπαστά ωράρια, ε, τα, τα προβλήματα που έχουν φορτώσει στην ελληνική οικογένεια... Όλα αυτά αποτελούν ανασταλτικού παράγοντε προκειμένου να πει ότι ο άλλο θα κατέβει στο πεζοδρόμιο, θα πάει στο σωματείο του. Σε κάθε περίπτωση όμω, ο λαό αυτό πρέπει να βρει την πόρεση, να σηκώσει ανάστημα, να ξεφύγει από τη λογική τη αναμονή και τη προσμονή του μεσία. Αν ο ίδιο δεν βάλει τη δική του σφραγίδα, την αγωνιστική σφραγίδα, Εάν δεν αλλάξει του συσχετισμού στο συνδικαλιστικό κίνημα και διώξει αυτή τη συνδικαλιστική μαφία που υπάρχει σήμερα στην ΓΕΣΕΕ, ακόμα και σε εργατικά κέντρα και σε ομοσπονδίε, να, 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 να προτάξει τα δικά του αιτήματα και του στόχου, και όχι να συμβιβάζεται με τα ψίχουλα με τη λογική σφάξη, μια γάμουνα γι'ά σου. Αυτό είναι που προτάσει το ΚΚΕ, δηλαδή την αγωνιστική διεκτήκηση και γι' αυτό φυσικά το ΚΚΕ θα παίξει ένα ρόλο ισχυρή λαϊκής αντιπολίτευση και μέσα στη Βουλή δημοτικά, περιφερειακά συμβούλια και κυρίω έξω στο λαό θα οργανώσει την Μακάρι τη γιατί σα χρειάζεται εργαζόμενοι. Λοιπόν, κύριε, κύριε Σιντιχάκη, ε, Παναγιώτη, σα ευχαριστώ πολύ.